βλέπεις τώρα εδώ. Τη Δίνα που καταλαβαίνεις αμέσως πόσο ναι. σεμνό παιδί όλοι, είναι. Μα όλοι οι πρωταθλητές. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Τι να κάνουμε, άμα τη εμφανίσει και με μια από καλημέρα, καταλαβαίνεις τον άλλον τι άνθρωπος είναι. Ο αθλητισμός αυτό κάνει. Εγώ, δηλαδή, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, πολύ γνωστές εταιρείες και ρούχων κτλ. Που κάνουν διαφημίσεις, θα έπρεπε να επιλέγουν τέτοια πρόσωπα, τέτοια κορίτσια. Για να κάνουν διαφημίσεις και φωτογραφίσεις. Που ίσως τώρα και αυτή τη χρονιά να είναι λίγο δύσκολα για την κοπέλα και για την όποια κοπέλα. Σωστή άποψη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο σώμα, δεν υπάρχει πιο ωραίο πρότυπο από τον αθλητισμό. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να επιλέγουν αθλήτριες όπως είναι η Χριστίνα για τις όποιες διαφημιστικές καμπάνιες. Ωραία, κοίτα με τι ωραίο ο Νέσος, παιδιά, δεν με στυλεύω. Αυτό έχει ισορροπία, Χρήστο, ή μπατάρι. Πατάρι λίγο. Πατάρι, αλλά θέλει και. Κοίταξε, έχουμε το κουμπί, περιμένετε και θα αρχίσουν την γραμμή. Σε βλέπω λίγο. Έχει χάρη που είναι και η Χριστίνα μέσα, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ τώρα. Θα έπαιζα το πελεκά μέσα έριξη. Πολύ κράτα αντίσταση. Έχω λιμέρι και να σπάει. Είναι, αλλά το κουμπί στη σειρά δεν είναι αυτό. Γκρεμίς. Πάμε το γκρεμίς. Έλα, έλα. Τα μικρόφωνα κοιτάζει. Ναι, το κατάφερε. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχουν. Πάνε τα μικρόφωνα. Κατά μία έξω, περίμενα. Ήμουν σίγουρος ότι δεν τα καταφέρει. Και το πες ο κύριος του. Το iPhone το είχε μαζί. Το iPhone που είναι. Το iPhone. Έλα. Παιδιά δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν έχει. Πάλε τα κινητά, πάλε τα μικρόφωνα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα για την κοπέλα, για σένα δεν πειράζει. Έλα τώρα πίσω σιγά σιγά, φτάνει. Έλα τώρα σιγά σιγά. Χριστίνα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, Χριστίνα. Το κινητό του. Τρέμε, παιδιά, εντάξει, θα κλείσουμε τη σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ακούμε κιόλας, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα. Ακούγεται. Παιδιά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Λυπήσουμε, κύριε. Δεν πειράζει, συγγνώμη. Γιατί πώς κατατρέφεται. Πώς καταστρέφεται. Λοιπόν, μια περιβιωτική. Εγώ εμπειρομένη, ζητώ συγγνώμη. Χάσαμε και το μικρόφωνο, πρέπει να σας πω. Χάστηκε το μικρόφωνο. Προφανώς το πάντα της λύνης το μικρόφωνο. Εντάξει, το καταλάβαμε. Πάντως το κινητό λειτουργεί. Ναι, εμείς να ζητήσουμε συγγνώμη από την Χριστίνα που στείλαμε σένα για το ρεπορτάζ. Κάμε να το περιμένουμε. Αλλά... Ποιος το έχει κάνει αυτό. Λοιπόν, μας προσέφερες μια απίστευτη δηλωτική σκηνή, θα παίζει χρόνια τώρα νομίζω. Εντάξει. Πολλά φιλιά, Χριστίνα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια που μας έκανε την περίπτωση. Όχι σήμερα. Ο Θεέ μου, πάμε σε διαφημίσεις.